Αγαπητέ μας Παθήρα Χίλια, αγαπητοί αδελφοί, σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας εδώ στο Όθος και στο Κοινοτικό Μέγαρο για να ακούσουμε λόγο αγαθό από τον Πατέρα Αχίλιο που έχει έρθει πολλές φορές στο νησί μας. Νομίζω όμως ότι είναι η πρώτη φορά που θα μας μιλήσει εδώ στο χωριό στο Όθος και περιμένουμε με ανυπομονησία τον λόγο του, τις ημουθεσίες του, τις πνευματικές, μια και διανύουμε μια πνευματική περίοδος, γιατί η Σαρακοστή είναι μια περίοδος που μας καλεί η Εκκλησία μας να μαζευτούμε, να κλειστούμε λίγο προς τα μέσα, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να καταθέσουμε στα πόδια του Χριστού τις αμαρτίες μας. Γιατί αν δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας, αδελφοί, δεν υπάρχει περίπτωση και να ζητήσουμε ποτέ ούτε συγγνώμη, ούτε να αλλάξουμε, ούτε να καλυτερεύσουμε, ούτε βεβαίως και να νιώσουμε το νόημα της Αναστάσεως σε όλο μας το είναι και το πνευματικό κομμάτι μας και το σωματικό. Σας καλωσορίζουμε και πάλι, Πατήρα Χίλια, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου μας, γιατί χάρη σε εκείνον γίνονται αυτές οι πνευματικές ευκαιρίες. Είπαμε φέτος, είπε ο Σεβασμιωτάτος, σε κάθε κατανυκτικό εσπερινό να γίνεται και μια πνευματική ομιλία. Θα προσπαθήσουν οι πατέρες να καλύψουμε όλα τα χωριά, είτε σε κατανυκτικούς είτε και σε απόδειπνα, προκειμένου να ακουστεί ο λόγος του Θεού, να ωφεληθούν πνευματικά οι άνθρωποι και να μας φέρει λίγο έτσι αυτή η κατάσταση πιο κοντά στο νόημα των ημερών και της Αναστάσεως που επίκειται σε λίγες ημέρες. Ευχαριστούμε τις κυρίες που σέρβιναν, όσους βοήθησαν για την προετοιμασία αυτής της ομιλίας. Ευχαριστούμε το Σύλλογο των Σπορ που μας φίλεψαν από το Κλασία σήμερα που έκαναν την Εθνική Επέτειο εκεί στα Σπορ. Και τους ευχαριστούμε πολύ που είναι και εδώ, γιατί όσοι έρχονται από πιο μακριά έχουν και πιο πολύ κόπο. Πατήρα Χίλια, σας ακούω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινώς. Σεβαστοί μου πατέρες, βρίσκομαι για άλλη μια φορά ανάμεσά σας, έμπλεος αληθινής χαράς, καθόλου κουρασμένος, γιατί με ξεκουράζουν πάντοτε τα πρόσωπά σας, οι περισσότεροι μου είστε και γνωστοί και θα ήθελα ιδιαίτερα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου, κύριο Αμβρόσιο, για την πολύ του αγάπη, ευχαριστώ, και για την καλοσύνη που έχει στην αρχιερατική του καρδία, πάντοτε να μας συμπεριλαμβάνει στους ταπεινούς ομιλητές που ερχόμαστε εμείς εδώ για να πάρουμε τη χάρη των Αγίων της Καρπάθου, να προσκυνήσουμε τα προσκυνήματά της και να γευθούμε από τη δική σας πνευματική ζωή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πατέρα Καλίνικο, τον πολυσέβαστο γέροντα, τον αίτιο παντός καλού και αγαθού και στο νησί και εκτός, για αυτό που είναι στη ζωή μας και για αυτό που κάνει σε όλους εμάς. Και όταν πολλές φορές αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, είναι πάντοτε στην άλλη άκρη της γραμμής, με μοναδικό σκοπό να μας βοηθήσει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ειλικρινώς. Τον πατέρα Αμβρόσιο, το φίλο μας, που τον εγνωρίσαμε νέο διάκονο, με την πολύ ωραία φωνή του και που μας έχει πολλές φορές και εκείνος φιλοξενήσει, και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον οικείο εφημέριο πατέρα Δημήτριο, τον οποίο και εκείνον γνωρίσαμε εκ της πρώτης νεότητός του και στην Αθήνα και εδώ, και σήμερα είδαμε και τα όμορφα έργα του, τον πατέρα Μιχαήλ, ιεροψάλτης στις Πυλές, τον εθυμάμαι και τον καμαρώνουμε σήμερα,
ιερέα του Θεού του Υψίστου και εκείνους και τις οικογένειές τους καμαρώνουμε. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, έγιναν δύο εισαγωγές. Η καλύτερη εισαγωγή ήταν στην Εκκλησία. Ο κατανυκτικός Εσπερινός, με το θαυμάσιο αυτό ιδιόμελο στα απόστοιχα, χαλινούς αποστήσας, που γοά ο αμαρτωλός, ο άσωτος και επιζητεί μοναδική λύση στα προβλήματα της ζωής του, το έλεος του Αγίου Θεού και το έψελαν και πολύ ωραία. Η δεύτερη εισαγωγή του πατρός Δημητρίου, νομίζω ότι σε λίγες φράσεις συμπεριέλαβε όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε μέσα στον αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, προκειμένου να βρούμε έλεος από το Θεό και ο καλός Θεός να επιβλέψει σε ό,τι καλό και αγαθό βρει μέσα στην καρδία μας. Και όταν δεν το βρει, να μας βοηθήσει να το μετατρέψουμε αυτό και να το αλλάξουμε, να το βελτιώσουμε και να γίνει από πάθος και αδυναμία αγαθό και πραότητα και ταπείνωση μέσα στην καρδιά μας. Κυριακή Δευτέρα των Νηστειών και σήμερα μας ομιλεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος του Φωτός και των Δακρύων, της ακτής του Θείας Ενέργειας, ο οποίος πονεμένος ον Ιεράρχης της Θεσσαλονίκης, ύψωνε τα μάτια του στον ουρανό και έλεγε «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Συνειδητοποιούσε ότι μέσα του υπήρχε σκότος και επεκαλείτο το όνομα του Αγίου Θεού και ήθελε στη ζωή του να δεχθεί πλουσία τη χάρη του για να προοδεύσει πνευματικά. Και με πάρα πολύ απλά λόγια, αγαπητοί μου, μας λέει ότι πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να προχωρήσουμε στον αγώνα το πνευματικό και όταν ο Θεός βρει πρόσφορο έδαφος και καλοσύνη μέσα στην καρδιά μας και αγαθότητα, τότε λέει θα έρθει να μας επισκεφθεί. Και τότε μπορούμε να πούμε εμείς, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Όλα αυτά τα οποία ψάλλουμε στην Εκκλησία μας, δεν τα ψάλλουμε γιατί τα απαιτεί ένα τυπικό, αλλά γιατί πρέπει να τα ακούμε, να τα βιώνουμε και στη ζωή μας να τα εφαρμόζουμε. Έρχεται η ώρα που λέμε και εμείς στον ίδιο τον Θεό, «Ναι Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ελθέ με θυμόν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Βρισκόμαστε στην πιο όμορφη και ιερότατη και κατανυκτικότερη περίοδο του εκκλησιαστικού έτους. Μας βοηθάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με τη μακρά νηστεία, με τον αγώνα, με τις ιδιαίτερες ακολουθίες, το ταπεινό της πνεύμα, με την ατμόσφαιρα ακόμη που δημιουργεί στις ψυχές μας, να προσεγγίσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, που είπε ο πατήρ Δημήτριος. Μας καλεί να περάσουμε στην απέναντι όχθη, όχι εκεί που συνηθίσαμε να είμαστε, να πάρουμε τα βλέμματα και την προσοχή μας από τον έξω κόσμο που μας επηρεάζει καθημέραν και μας προτρέπει να εισέλθουμε σε διαφορετικές περιοχές, στα άγνωστα βάθη μας, να γνωρίσουμε την αδυναμία μας, να καταλάβουμε τα πάθη μας, να τα αναγνωρίσουμε, να δούμε σε ποια σημεία πέφτουμε, ποιες είναι οι πτώσεις μας και στη συνέχεια να καταφύγουμε στο έλεος του Θεού, στη χάρη Του την αγιαστική που πήγασε από τις πληγές Του επάνω στο φρικτό βράχο του Γολγοθά, επάνω στο ξύλο του Σταυρού. Για να πάρουμε όμως την άφεση, αδελφοί, αγαπημένοι, και να λάβουμε, να γευθούμε τη χαρά της σωτηρίας, θα πρέπει να ζήσουμε τη νέα εν Χριστώ ζωή που ανέβλησε από το κενό μνημείο της Αναστάσεως. Τώρα εδώ χρειάζονται δύο πράγματα.
Και αυτά πιστεύω ότι κυριαρχούν μέσα στις ψυχές μας την ιερά αυτή περίοδο. Το πρώτο είναι η αίσθηση της αμαρτωλότητός μας, να αισθανθώ ότι είμαι αμαρτωλός. Και ό,τι συνειδητοποιήσω ότι δεν πράττω σωστά, να το διορθώσω. Και το δεύτερο είναι το άπειρο έλεος του Θεού. Διαβάζουμε στα ψαλτήρια μας, «Άβυσσος άβυσσον επικαλείται». Έχουμε να κάνουμε με δύο αβυσσαλαία μεγέθη. Από τη μία είναι η πολλή μας αμαρτία, κάθε μέρα αμαρτάνουμε, και από την άλλη το άπειρο έλεος του Θεού. Και λένε οι πατέρες, ποιος θα νικήσει ποιον? Θα επικρατήσει η αμαρτία μας και θα χαθούμε, ή θα κυριαρχήσει το έλεος του Θεού και θα μας σώσει? Θα προσπαθήσουμε εμείς να φτάσουμε στη σωτηρία, ή θα τα αφήσουμε όλα και ο Θεός από μόνος Του θα μας σώσει? Διερωτόμαστε. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται. Οι πατέρες καταλήγουν ότι το έλεος του Θεού θα είναι μεγαλύτερο και από την πιο μεγάλη μας αμαρτία. Αλλά αρκεί εμείς όμως να δηλώσουμε έμπρακτα τη μετάνοιά μας και να προσπαθήσουμε με όση δύναμη διαθέτουμε να προσεγγίσουμε τον νυμφίο της Εκκλησίας μας Ιησού Χριστό, να αγαπήσουμε εκείνον, να συγχωρέσουμε τον αδελφό μας που είναι η έμψυχη εικόνα του. Είναι δύο ισχυρές αντιθέσεις. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Θεός όμως είναι ελεήμων, δίδει, πλουσίως το έλεος του. Πώς τώρα αυτές οι δύο καταστάσεις, αυτό θα ήθελα να δούμε, μπορούν να συνυπάρξουν το ένα με το άλλο, τόσο αντίθετες καταστάσεις? Πώς η αμαρτία θα πλησιάσει την αγιότητα του Θεού? Πώς ο μικρός άνθρωπος θα προσεγγίσει κάτι που είναι άπειρο και τέλειο? Πώς θα οδηγηθούμε από το ένα στο άλλο? Ας δούμε πρώτα αυτό που μας κατακαίει μέσα μας, η αμαρτία, τι είναι και πώς την ορίζουν οι πατέρες. Είναι τα λάθη μας, τα σφάλματά μας, η αιμονή σε κάτι κακό που έχουμε συνηθίσει να πράττουμε ή να σκεφτόμαστε? Όταν ο παντοδύναμος, ο πάνσοχος και πανάγαθος και παντεπόπτης Θεός και Δημιουργός ολοκλήρωσε το έργο της δημιουργίας του κόσμου, επιθεώρησε όλα τα κτίσματα και τα θαύμασε. Και είδε ο Θεός την ωραιότητά τους. Και είδε ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο της γενέσεως. Όλα ήταν με την πανσοφία του Θεού φτιαγμένα. Όλα ήταν πανέμορφα, χρήσιμα, καλά. Και μάλιστα συναποτελούσαν ένα σύνολο αρμονικό, υπέροχο και θαυμαστό. Μου είπε ένας λαμπρός ιεροκήρυκας, πατέρα Καλίνικε, να μη λες, μου λέει, ότι ο Θεός θα έκανε όλα καλά, όπως λέει η Γένεση, και το καλύτερο δημιούργημά του ο άνθρωπος. Και είχε δίκιο. Είναι το σπουδαιότερο δημιούργημά του άνθρωπος, τον οποίο ενεφύσισε πνοή ζώσα, ψυχή αθάνατη. Αλλά ο Θεός όταν λέει ότι τα έφτιαξε όλα καλώς λίαν, είναι όλα καλώς λίαν, δεν είναι άλλο λιγότερο και άλλο περισσότερο. Μπορείς να λες, μου λέει, το σπουδαιότερο, το μεγαλύτερο δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος. Όλα λοιπόν ήταν με σοφία φτιαγμένα, όλα ήταν όμορφα, χρήσιμα και είχαν μία θαυμάσια αρμονία. Τα έκανε όλα καλά ο Θεός. Και εμείς γνωρίζουμε ότι μέσα στην υπέροχη αυτή δημιουργία του Θεού υπάρχει και κάτι που δεν είναι καλό. Αυτό είναι η αμαρτία.
ότι δεν είναι καλό μέσα στα άριστα φτιαγμένα αυτά είναι η αμαρτία. Υπάρχει η αμαρτία. Υπάρχει και ερχόμαστε και εμείς αντιμέτωποι με το κακό. Αυτό όμως δεν το δημιούργησε ο Θεός. Πώς υπάρχει όμως, αφού το κακό δεν το δημιούργησε ο Θεός? Ακριβώς λένε οι πατέρες, επειδή δεν το δημιούργησε ο Θεός, το κακό δεν υπάρχει ως δημιούργημα. Δεν υπάρχει ως ένα «ον» δίπλα σε όλα τα άλλα όντα. Δεν έχει το κακό, λένε οι θεολόγοι πατέρες, οντολογική ύπαρξη. Έχει μόνο ηθική ύπαρξη, δηλαδή υπάρχει ως κατάσταση στο πρόσωπο του διαβόλου, που είναι ο επινοητής και ο εφευρέτης του κακού. Άρα και εμείς, ακολουθώντας και επιλέγοντας το κακό, αποχωριζόμαστε από το καλό, που το καλό ανήκει στο Θεό, και πού πηγαίνουμε? Προτιμούμε από το Θεό τον εφευρέτη του κακού, δηλαδή στο διάβολο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο διεστράφει και η φύση του ανθρώπου. Ταλανίζεται ο άνθρωπος. Πού να πάω? Τι να επιλέξω? Ποιο μου αρέσει περισσότερο? Ποιο μου δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια? Ποιο έχει περισσότερο ενδιαφέρον? Και ένας νέος άνθρωπος στέκεται προβληματισμένος σε αυτό. Υπάρχει λοιπόν το κακό και στα πρόσωπα των ανθρώπων, επόμενο είναι αυτό, που παρασύρονται από το διάβολο, τους παίρνει ο διάβολος μαζί του και πέφτουν στην αμαρτία. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος δεν επινόησε από μόνος του το κακό, αλλά παρασύρθηκε σε αυτό, σε πόσα πράγματα δεν παρασυρώμαστε κάθε μέρα? Ξέρουμε ότι είναι κακό και το επιλέγουμε. Για τον άνθρωπο λοιπόν, επειδή δεν το επέλεξε, μάλλον επειδή δεν, πώς να πούμε, δεν το επινόησε από μόνος του το κακό, αλλά παρασύρθηκε, για αυτόν τον άνθρωπο το κακό μπορεί να είναι θεραπεύσιμο. Έχουμε δικαίωμα επιστροφής, μπορεί να διορθωθεί. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας, τι είναι το κακό? Έχουμε το κακό μπροστά στον κόσμο. Είναι η αμαρτία. Καταστρέφει οριστικά ό,τι καλό υπάρχει. Ταλαιπωρεί μέχρι θανάτου τον άνθρωπο. Βασανίζει την κτήση. Τη ρίχνει στη φθορά το κακό. Την αγριεύει. Δεν είναι ο άνθρωπος πλασμένος γι' αυτό. Δεν είναι πια όπως την έφτιαξε ο Θεός. Γι' αυτό και όλοι μαζί στενάζει και πονάει και προσδοκά την μεταμόρφωσή της, την απολύτρωσή της. Συστενάζει η κτήση και συνοδύνει άχρη του νύμ. Θα τα ψάλουμε πρώτα ο Θεός να ζούμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό είναι το κακό. Και το κακό μας οδηγεί από μόνο του στην αμαρτία. Η λέξη αμαρτία, με μια απλή έτσι ερμηνεία, είναι η απομάκρυνση από το Θεό και η στέρηση του φωτός του. Στα βιβλία των θρησκευτικών, όταν εμείς είμαστε μικροί, με πολλή απλότητα και τα κατανοούσαμε, μας έλεγαν τι είναι ο παράδεισος, η θέα του Θεού. Να μπορώ να βρεθώ με τον Θεό και να τον βλέπω. Και τι είναι η κόλαση? Αυτό. Η στέρηση αυτού. Τη θέα του Θεού. Δεν μπορώ να βλέπω τον Θεό. Τόσο απλά. Και όποιος απομακρύνεται από τον Θεό που είναι ο αληθινός ήλιος της δικαιοσύνης, χάνει το φως και που πέφτει στο σκοτάδι. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Άρα λοιπόν φως είναι η ενάρετη ζωή. Η Αγία ζωή. Η ζωή του πιστού. Είναι μέσα στο φως. Ενώ αντίθετα σκοτάδι είναι η αμαρτία. Οι κακές μας επιλογές. Βρισκόμενος ο άνθρωπος μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, πάβει να είναι κυρίαρχος και γίνεται δούλος. Δεν μπορεί να δει, να ακούσει. Δεν μπορεί να ανασάνει ελεύθερος.
είναι υποδουλωμένος εκεί που δεν θα ήθελε, αλλά το επέλεξε, στο διάβολο. Και λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, το ακούσαμε στο μεγάλο κανόνα του την πρώτη εβδομάδα, θα το ξαναακούσουμε, συν Θεό. Άρων απ' εμού το κλειόν των βαρύν, των της αμαρτίας. Με ένα κλειό μαζί περπατάμε, με ένα βάρος ασύγκροτο, αλλά σβαρνώντας τα πόδια μας πάμε, όμως εμείς την έχουμε επιλέξει, την αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι και δούλος, υποδουλωμένος και φυλακισμένος. Έτσι ερμηνεύεται και η άφεση των αμαρτιών. Η απώλεια του φωτός δημιουργεί φρικτές καταστάσεις, στερεί την πραγματική ελευθερία του ανθρώπου που πρέπει να ελευθερωθεί από το πνευματικό αυτό σκοτάδι. Ο άσωτος Υιός δεν ήταν δούλος, δεν είχε υποδουλωθεί στα πάθη του, δεν συναισθάνθηκε ακριβώς μέσα στην οδύνη και τη θλίψη του την κατάστασή του την τραγική, είχε διαστραφεί ολόκληρος, αλλά βλέπετε ότι κάτι εσώζεται μέσα του και άναψε αυτή η μικρή φωτιά και τον έκανε αυτή η φωτιά μέσα του, λίγο-λίγο δημιουργήθηκε ο σφινθήρας, φωτιά και έγινε πυρκαγιά μέσα του, έκρηξη, αλίωση, λένε οι πατέρες, πήρε τη μεγάλη απόφαση, θα επιστρέψω και ό,τι γίνει. Βέβαια ήξερε μέσα του ότι όλοι οι άνθρωποι τον είχαν απορρίψει, η τροφή του ήταν η τροφή των χείρων που δεν είναι τα χαρούπια, λέει, δεν είναι τυχαίο, είναι σαν την αμαρτία. Γλυκαίνεσαι για λίγο και μετά πικραίνεσαι μόνιμα, κολλάζεσαι αιώνια στην αμαρτία. Και ήξερε όμως ότι υπάρχει μία καρδιά κάπου που χτυπάει με τους ίδιους χτύπους και ρέει το ίδιο αίμα μέσα στις φλέβες του. Και λένε οι πατέρες, προτού ξεκινήσει το δρόμο της επιστροφής, προτού, λέει, πάει στον πατέρα, τον ευσπλαχνικό που τον περίμενε έξω της πατρικής του οικίας, πως περιμένουμε τα παιδιά μας, πήγε, λέει, πρώτα κάπου αλλού. Εισήλθε, λέει, ήλθε εις εαυτόν. Πήγε πρώτα στον εαυτό του και είδε τα γεγονότα, πώς ζούσε, πώς ήταν, πού τον κατήντησε η αμαρτία και πήρε με την δύναμη της ψυχής του την τρομερή εκείνη απόφαση να επιστρέψει. Έπειτα λοιπόν μπορούμε από αυτό να δούμε ποια είναι και η πορεία του ανθρώπου και πώς ο άνθρωπος θα βρει αυτή τη δύναμη να επιστρέψει, αγαπητοί μου αδελφοί, στο Θεό και Πατέρα. Ξέρουμε από την νηπτική διδασκαλία της Εκκλησίας, οι νηπτικοί πατέρες που έζησαν μέσα στην νύψη και την προσευχή και τους ασκητικούς υδρότες, άλλοι φευγάντες στα σπήλαια, άλλοι στις σοπές της γης, ότι όταν ένα αμάρτημα επαναλαμβάνεται πολλές φορές, τότε αυτό γίνεται πάθος. Δηλαδή αρρωσταίνει μία δύναμη της ψυχής, όπως ας πούμε η επιθυμία, ο θυμός, και έτσι ο άνθρωπος δεσμεύεται και συνεχώς επαναλαμβάνεται η ίδια πράξη. Όταν είμαστε στην πορεία αυτή που επαναλαμβάνουμε την ίδια κακή πράξη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Χρειάζεται να συναισθανθούμε το βάρος αυτής της πράξεως και να γυρίσουμε πίσω. Δεν είναι ακατόρθωτο. Πάρα πολλοί άνθρωποι με το έλεος του Θεού καταφέρουν. Για όλα αυτά λοιπόν που πράττουμε, ζητούμε από το Θεό τι? Συγχώρεση και άφεση. Η αμαρτία κατά τους πατέρες είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η επανάσταση εναντίον του Θεού. Δεν θέλουμε το Θεό. Με τον τρόπο μας τον απορρίπτουμε. Είναι αθέτηση της εντολής του. Είναι πορεία αντίθετη προς το Άγιο θέλημά του. Θέλω να σας πω με απλότητα ένα διάλογο που άκουσα κάποτε
Και τότε που το άκουσα με συνεκλώνησε. Τι λέει ο άνθρωπος στο Θεό? Τι λέει το παιδί στον πατέρα? Τι λέει ο πιστός βαπτισμένος χριστιανός στο Θεό Πατέρα εκεί ψηλά? Όταν λέει αμαρτάνει ο άνθρωπος, είναι σαν να λέει στο Θεό: καλός είσαι, αλλά προτιμώ την αμαρτία. Δεν μου χρειάζεσαι. Και σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα, δεν θέλω και να επεμβαίνεις στη ζωή μου και να με κάνεις να αισθάνομαι και ένοχος. Θέλω αυτό που ζω να το ζήσω. Και μερικές φορές λέει ο άνθρωπος στο Θεό: και αν θέλεις, απομακρύνσου και από μένα. Πήγαινε αλλού. Αλλά από μένα φύγε. Άλλο. Εσύ μας διδάσκεις να αναζητούμε την ευτυχία και τη χαρά, την αληθινή χαρά, μέσα στην καθαρότητα. Τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς? Ο Θεός, λέει, είναι παντοκράτορ, παντοδύναμος. Άρα μπορεί να κάνει τα πάντα, εκτός από ένα. Τι δεν μπορεί ο Θεός? Να ενωθεί με οτιδήποτε ακάθαρτο. Τώρα εγώ άμα έχω, ας πούμε, στην ψυχή μου μίσος για κάποιον, όλα τα καλά να έχω, πώς θα έρθει ο Θεός να ενωθεί μαζί μου? Και το ξέρει αυτό ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν εσύ με διδάσκεις ότι μέσα στην καθαρότητα και την αγάπη θα βρω εσένα και την ευτυχία. Εγώ όμως σε αυτή τη στιγμή βρίσκω απόλαυση κάπου αλλού, όταν βυθίζομαι, λέει, μέσα στον βούρκο της αμαρτίας. Εσύ μας είπες ότι την αληθινή χαρά τη φέρνει η αγάπη. Είναι η πριτανεύουσα αρετή. Έφτασε κανείς στον ουρανό χωρίς να καεί από την αγάπη? Εγώ όμως, λέει, χαίρομαι όταν εκδικούμε. Είναι σε αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Εσύ θέλεις να γινόμαστε ελεύθεροι. Πώς θα γίνουμε ελεύθεροι? Με τη συγχωρητικότητα και την ανεξικακία. Να συγχωρούμε και να μην θέλουμε το κακό κανενός. Ναι, αλλά εγώ, του λέει του Θεού ο αμαρτωλός άνθρωπος, αισθάνομαι μία άνεση όταν εκδικούμε. Εντάξει είναι τώρα. Πήρα εκδίκηση. Τώρα νιώθω καλά. Αυτά λέει ο άνθρωπος στο Θεό. Εσύ θέλεις να γινόμαστε ελεύθεροι με τον τρόπο που μας είπες. Εγώ αισθάνομαι διαφορετικά. Εσύ θεωρείς ότι πιο ψηλά απ' όλα είναι η ταπείνωση. Εγώ αισθάνομαι να ανεβαίνω όταν κατεβάζω τους άλλους, τους περιφρονώ, τους κατακρίνω, το κυριότερο, και βγαίνω εγώ ανθός. Εσύ υποστηρίζεις ότι δυνατός είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει και να θυσιάζεται για τους άλλους. Δεν θέλω εγώ όμως να θυσιάζομαι για τους άλλους. Θέλω να τους εκμεταλλεύομαι και να τους αδικώ. Τελικά, λέει ο άνθρωπος στο Θεό, λυπάμαι. Αλλά άλλα, λέει, διδάσκεις εσύ και άλλα θέλω εγώ. Πορεύομαι αντίθετα στο θέλημά σου. Καταργώ στη ζωή μου τον νόμο σου. Δεν τον θέλω. Και ζω με τους δικούς μου κανόνες και νόμους που βάζω εγώ. Βλέπετε, μερικοί άνθρωποι λέμε, τι περίεργη συμπεριφορά είναι αυτή? Μόνο το κακό θέλει εκείνος, τον άλλον. Είναι τώρα βυθισμένη σε αυτή την κατάσταση. Θέλει πολύ αγώνα για να βγει κανείς από αυτό. Και αυτό είναι η επανάσταση. Αυτό είναι η επανάσταση που κάνουμε στο Θεό. Αυτό είναι η αμαρτία. Όλα τα δημιουργήματα υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και στους νόμους του. Όλα. Από τα μεγαλύτερα μέχρι τα μικρότερα. Από τα άστρα του ουρανού, όλα, που κινούνται στις σταθερές τροχές τους και υπακούν πιστά τους νόμους που περιγράφονται με την ακρίβεια των πολύπλοκων εξισώσεων μέχρι τα πιο μικρά ζώα της γης. Είπαμε απόψε στον προημιακό: ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Είδατε, πρόωρο καλοκαίρι, ζέστη, κλιματική αλλαγή, αλλά δεν έμεινε μέρα, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού.
σαν να έχει νου, σαν να γνωρίζει την ώρα και το σημείο που θα δύσει ο ήλιος. Η γη πάλι είναι θεμελιωμένη επί την ασφάλεια αυτής. Το ακούσαμε απόψε. Γι' αυτό και ού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Ποτέ σε όλους τους αιώνες της ζωής της δεν θα κλονιστεί και δεν θα ξεφύγει από τη θέση της, ούτε θα παρεκκλίνει από τη σταθερή τροχιά της. Τα νερά της θάλασσας πάλι, τα κύματα τα υψηλά, και όταν ξεσπούν αφρισμένα στις ακτές, δεν έρχονται να μας πνίξουν, αλλά σέβονται το όριο που τους έβαλε ο Θεός. Και όσοι κι αν είναι η μανία τους και η φόρα τους, δεν θα το ξεπεράσουν. Ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη. Δεν θα έρθουν να καλύψουν τη γη. Δεν θα έρθουν με ορμή να σκεπάσουν τη γη. Και τα πιο μικρά δημιουργήματα, μια μικρή πεταλούδα, ένα μικρό μυρμήγκι, που έχουν και αυτά το έργο τους, δεν θα κάνουν αποστασία από το θέλημα του Θεού. Όλα υπακούν τους νόμους του, όλα σέβονται τα όρια που έχει θέσει η πανσοφία του. Μόνο ο άνθρωπος, εδώ λέγαμε ότι ήταν το καλύτερο δημιούργημα του Θεού, το σπουδαιότερο ας πούμε, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να εκτρέπεται, να υπερβαίνει τα όρια του, να διαστρέφει τη φύση του, να γίνεται αίτιος όλων των κακών και να λέει όχι στο Θεό. Εσύ τα έφτιαξες έτσι, αλλά εγώ τα θέλω αλλιώς. Μόνο αυτός μπορεί να σταθεί μπροστά του και με αφθάδια να του πει αυτό που λέει ο Ιώβ. Το διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ. «Απόστα απ' εμού, οδού σου ιδένε, ου βούλομαι. Δεν σε θέλω, φύγε μακριά μου, δεν θέλω να γνωρίζω και να ακολουθώ τους δικούς σου δρόμους». Αυτό λέμε στο Θεό όταν επιλέγουμε τέτοια πράγματα. Μέχρι εκεί λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό εν πρώτης φαίνεται μεγαλειώδες, αλλά είναι τραγικό, γιατί δεν ξεπερνούμε το Θεό για κάτι καλό. Και καταντά αυτό και ολέθριο. Δεν είναι απλό να συγκρουστεί ο άνθρωπος με το Θεό. Η αμαρτία είναι επανάσταση κατά του Θεού. Είναι σύγκρουση με το Θεό, που έχει ως αποτέλεσμα, λέτε, να συντριβεί ο Θεός. Ο άνθρωπος θα συντριβεί. Η αμαρτία λοιπόν είναι η αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Λέει ο Θεός, οι αμαρτάνοντες εις εμέ ασεβούσι εις τα σε αυτόν ψυχάς και οι μισούντες με αγαπώσι θάνατον. Αυτή λέει, όποιος αμαρτάνει λέει στο Θεό, δεν σέβεται λέει, δεν σέβεται καθόλου λέει τον εαυτό του. Χτυπάμε γροθιές και καταστρέφει την εικόνα του Θεού που βρίσκεται στα βάθη του, που ταλαιπωρεί την ψυχή, οδηγεί στο θάνατο το σώμα, βασανίζει όλη την ύπαρξη, γκρεμίζει τα πάντα. Και όλα αυτά δεν γίνονται μόνο με τη βαριά και τη θανάσιμη αμαρτία, αλλά με ό,τι κατεβάζει χαμηλά τον άνθρωπο, με μια απλή κίνηση του νου, με κάτι μικρό. Γιατί ο Θεός μας έδωσε το νου για να τον έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, το νου μας φωτεινό, καθαρό, διαβιέστατο. Τον έδωσε το νου για να σκέπτεται σωστά ο άνθρωπος, να σκέπτεται και τα του Θεού, να χαίρεται στις πνευματικές και υψηλές θεωρίες, να φωτίζεται και να ενισχύεται ο νους με την προσευχή και τις ιερές μελέτες, να στολίζεται με τις άγιες αποφάσεις. Όχι για να το ρίχνουμε το νου στη λάσπη και να γίνεται, όπως έλεγε ένας πατέρας της Εκκλησίας, αλήτης νους. Περπατούσαμε κάποτε με τον πατέρα Ιερεμία, πατέρα Καλίνη και το μακαριστό Άγιο Γόρτινος, και περπατούσαμε στον δρόμο. Να μπορούσαμε ποτέ να του ομοιάζαμε στον πύρινο ζήλο του. Δεν χόρτασε να κηρύττει, να ομιλεί, να βιώνει τα του Θεού. Έλεγε στο τέλος της ζωής του, τίποτα δεν έκανα, ακατήχητη μείναμε. Έλεγε, και είδαμε έναν άνθρωπο που είχε πέσει στο πεζοδρόμιο και μεθυσμένος
και ταλαιπωρημένος και έβριζε και όλοι στεναχωρηθήκαμε. Αλλά εκείνος λυπήθηκε πάρα πολύ και έκλαιγε. Λέει, δεν κλαίω, αμαρτωλός εκείνος, αμαρτωλός κι εγώ. Αλλά κλαίω γιατί πόσο αμάβρωσε αυτός ο άνθρωπος την εικόνα του Θεού που έχει μέσα του. Και ποιος θα βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο να αναστηθεί. Να βγάλει τώρα από εκεί μέσα, από όλες αυτές τις ύβρις και τις βλασφημίες, να ξεριζώσει όλο το κακό και να τον κάνει ένα λουλούδι, αμάρατο ρόδο, να ευωδιάζει και να υμνεί το Θεό. Αυτή ήταν η αγωνία του. Ποιος θα μετατρέψει αυτόν τον άνθρωπο. Ποιος θα τον βοηθήσει. Εμείς έτοιμοι να τον κατακρίνουμε, αν δεν τρέπεται τι κάνει εκεί. Αλλά αυτός το είδε πολύ, πολύ, πολύ στο βάθος του. Και πόνεσε πραγματικά τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η αμαρτία είναι μία εχθρική στάση στο Θεό και στην ουσία και στον άνθρωπο. Αφού δεν αγαπούμε τον Θεό, θα αγαπήσουμε την εικόνα Του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτή η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό και μας κάνει εχθρούς του εαυτού μας. Μας απομακρύνει και από τον πλησίον. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει «Πάσα αμαρτία, θάνατος εστί ψυχής». Η αμαρτία είναι ο θάνατος. Οι Άγιοι του Θεού αγίασαν γιατί ένιωσαν την καταστρεπτική δύναμη της αμαρτίας και την απέφυγαν. Αντί να κατακρίνουν τον άνθρωπο, κατέκριναν την ίδια την αμαρτία. Διεκδικούσαν στη ζωή τους ένα προτείο οι Άγιοι. Πονούσαν για τις αμαρτίες τους τόσο που τις θεωρούσαν πιο πολλές και πιο βαριές από τις αμαρτίες όλων των άλλων. Έφτασε ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, να πει ότι είναι πρώτος τον αμαρτωλόμενο. Είχε αυτή την πεποίθηση. Δεν ήταν μία ταπεινοσκημία. Και εμείς λέμε τώρα εδώ, αυτή την περίοδο, οι μάρτυκα υπερπάντας ανθρώπους, που το λέει ο Ανδρέας Κρήτης, «Μόνος η μάρτυκά σου, αλλά ίκτυρον ως Θεός, σώτερ το ποίημά σου». Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Αμάρτησα, λέει, πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους. Περιγράφει τώρα και τον πόθο των αμαρτωλών. Αλλά απευθύνομαι σε ένα Θεό ικτυρμών, όχι σε ένα Θεό από μακρό. Γι' αυτό λέει, ίκτυρον ως Θεός Πατέρας και Σωτήρας το ποίημά σου. Είμαστε δικοί σου, μας έπλασες, οφείλεις και να μας συγχωρέσεις τρόπο την άνα, λέμε στο Θεό. Και έρχεται τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μην μακρηγορώ άλλο περί αμαρτίας, έρχεται το δεύτερο σκέλος, ο φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Καμία αμαρτία δεν είναι, αυτό που λέγαμε πριν, άβυσσος άβυσσον επικαλείται, καμία αμαρτία και η μεγαλύτερη και το έγκλημα, καμία αμαρτία δεν είναι πιο μεγάλη από το έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν είναι το έλεος του Θεού και από κάτω είναι οι αμαρτίες μας. Ένα κοκοσκήνι, λένε οι πατέρες, που κάνεις για τον αδελφό σου και για τον συγγενή σου, δεν πάει χαμένο. Μας έλεγε ένας ετοιμοθάνατος καλόγερος μια φορά, παιδιά, πήγαμε εμείς μικρά παιδιά να τον δούμε, παιδιά, ούτε φωνή δεν το έβγαινε. Και ένα Κύριε Ελέησον δεν πάει τζάμπα στο Θεό. Στη δουλειά μας να πούμε Κύριε Ελέησον, ο Θεός το μετράει. Αχ, να μιλάμε τώρα 100 ώρες μαζί, μπορεί να μιλάμε και άσκοπα, αλλά στο Θεό ένα Κύριε Ελέησον, τόσα Κύριε Ελέησον που λέμε τη Σαρακοστή, ένα Κύριε Ελέησον το βράδυ, τζάμπα δεν πάει, αδίκως δεν πάει. Ο Θεός θα τον βοηθήσει όταν βρεθεί στην πιο δύσκολη θέση. Αυτόν για τον οποίο εμείς, αγαπητοί μου, προσευχόμαστε. Το κομποσχήνι όχι βοηθάει, αλλά και ψυχή από την κόλαση μπορεί να βγάλει. Τόση δύναμη έχει η προσευχή, έλεγε ο Άγιος Εφρέμ ο Κατουνακιώτης. Γιατί επιμένετε, γέροντα, τόσο στην ευχή και από την κόλαση, λέει, μπορεί να αλλάξει μερικούς. Ο πεσμένος στην αμαρτία άνθρωπος τώρα, όσο βλέπει την αμαρτωλότητά του, απογοητεύεται.
καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δεν έχει τόπο να σταθεί. Δεν ξέρει πώς να ζήσει. Και πάρα πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε και τον τρόπο για να σηκωθούμε. Πώς να σταθούμε απέναντι στο Θεό, να δούμε το καντιλάκι στο σπίτι μας αναμένο, να αισθανθούμε τη φλόγα αυτή του Θεού και να ζητήσουμε το έλεος Του. Νιώθει ο άνθρωπος ότι είναι η μόνη παραφωνία μέσα στην αρμονία της κτήσεως, ότι δεν έχει θέση μέσα στον κόσμο του Θεού ο αμαρτωλός και στεναχωριέται και βασανίζεται και αγωνιά αυτός που έχει έρθει σε συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Μέχρι τότε που μαθαίνει πως ο Θεός είναι δίκαιος και εκτήρμων και ελεήμων και μακρόθυμος και ελεήμων, δεν τα λέμε αυτά στην Εκκλησία για να τα πούμε, και πολύ έλεος, έχει έλεος πολύ ο Θεός και συγχωρεί. Παραβλέπει και τις αμαρτίες των ανθρώπων και δεν τις λογαριάζει όταν έχουμε μετανοήσει. Σβήνει τα χρέη μας, χρεολύτης είναι των ανθρώπων, θα πούμε στην τέταρτη στάση των χαιρετισμών, ο φλημά των αρχαίων, τα σβήνει ο Θεός. Όλες τις υπέρογες μεγάλες οφειλές μας και ανακουφίζει ο Θεός την ψυχή, γι' αυτό συνερχόμαστε, γι' αυτό ερχόμαστε εις αυτούς. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεεί, μας λέει ο προφητάναξ Δαβίδ. Αυτή είναι η συγκλονιστική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε τη μετάνοιά μας. Δεν θα σωθώ μόνος μου, ούτε γιατί είμαι καλός, αλλά θα με σώσει το έλεος του Θεού. Αυτή εδώ η περίοδος του Τριωδίου, όλη από την αρχή μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, είναι η θεραπευτικότερη και η καλύτερη περίοδος για να δούμε τον εαυτό μας και τα πάθη μας. Πώς θα μας ελεήσει ο Θεός. Μέσα στη Σαρακοστή μπορούμε να το δούμε πάρα πολύ καλά και να το βιώσουμε. Μέσα στην Εκκλησία ο αμαρτωλός που μετανοεί συγχωρείται. Και πάμε Κυριακή, Κυριακή τώρα. Ο τελώνης που ζητάει να τον λυπηθεί ο Θεός δικαιώνεται, γιατί προσεύχεται σωστά και γιατί αισθάνεται και κλαίει και τύπτει το στήθος του, γιατί αισθάνεται συντριβή, όχι υπερηφάνεια. Αν εγώ είμαι υπερήφανος, δεν θα σωθώ. Ο άσωτος μετά επιστρέφει στην οικία του πατρός, παραδέχεται την αμαρτωλότητά του και δεν τον οδηγεί ο Θεός στον όλεθρο, αλλά αποκαθίσταται πανηγυρικά στη θέση του παρά τις αντιδράσεις και του καλού μεγάλου αδελφού του. Η αμαρτωλή γυναίκα που με δάκρυα πολλά φανερώνει τη μετάνοιά της και πλένει τα πόδια του Ιησού, παίρνει την άφεση. Ο ληστής που ζητά να τον θυμηθεί ο Κύριος στη βασιλεία του εισέρχεται αποδεδειγμένα πρώτος στον Παράδεισο. Θα τον δείτε στη μέλουσα κρίση, τον Απόστολο Πέτρο με το κλειδί. Όλοι περιμένουμε στη σειρά εκεί, αλλά ένας έχει περάσει με ένα σταυρό στον ώμο του. Και το ξαναγούμε τα παιδιά και λένε, ο Χριστός είναι που πέρασε, δεν ξέρουν. Είναι ο ληστής που του είπε, σήμερα μετεμού εσύ εν το Παραδείσο. Τι είπε, ένα ήμαρτον είπε. Είδε, συναισθάνθηκε, εκτίμησε, κατάλαβε και ζήτησε συγγνώμη, αφού είπε ότι καλά, εμείς δικαίως απολαμβάνουμε αυτά τα μαρτύρια. Ετούτος, τι επίησε. Το έλεος του Θεού λοιπόν υπερβαίνει ακόμα και τη δικαιοσύνη του. Συγχωρεί τον αμαρτωλό, σηκώνει τον πεσμένο άνθρωπο, τον ανεβάζει από κάτω πάνω, στον Παράδεισο, σε Παράδεισο μόνιμο, ουράνιο, πνευματικό, πολύ ανώτερο εκείνου του Παραδείσου τον οποίο χάσαμε με την αμαρτία μας, εξαιτίας των πρωτοκλάστων. Αυτό το έλεος παρέχεται πλούσιο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού.
Στο σημείο αυτό, λένε οι πατέρες, ακόμα και οι φωτεινοί Άγιοι Άγγελοι απορούν. Απορούν πώς ενεργεί με αυτόν τον τρόπο ο Θεός. Δεν θα ήταν δίκαιο να πατάξει με αυστηρότητα και αποτομία τον αμαρτωλό και αποστάτη άνθρωπο? Δεν θα έπρεπε να τον αντιμετωπίσει ο Θεός με τη δίκαιη οργή του? Δεν ταιριάζει όμως στο Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, να αφήσει το πλάσμα του να χαθεί μέσα στα σκοτεινά βασίλεια του θανάτου. Πάει ο Θεός, ο πλούσιος ενελέει και εκτιρμής, και τον παίρνει από την άκρη του γκρεμού και τον οδηγεί στην αγαθότητά του, κοντά του. Απορούν και οι Άγιοι Άγγελοι με το έργο αυτό του Θεού. Και μάλιστα κάποιος από τους πατέρες γράφει κάτι συγκλονιστικό. Αμάρτησε, λέει ο Θεός, ο αναμάρτητος. Αμάρτησε ο Θεός, λέει, για τον άνθρωπο. Δηλαδή, τόσα πολλά, εντός εισαγωγικών αυτό, πόσα πολλά έκανε ο Θεός για να πάρει τον άνθρωπο από την άλλη άκρη και να τον οδηγήσει στη σωτηρία. Είναι αλήθεια ότι μόνο εμείς, εάν καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί, το βάρος της αμαρτίας, θα εκτιμήσουμε και το μέγεθος του ελέους του Θεού. Αν δεν τα βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν σε μας, αυτά τα οποία μας καταστρέφουν, μας παρασύρουν, μας κάνουν να είμαστε αυτοί που κρίνουν τα πάντα, να μας κάνουν να είμαστε βουτυγμένοι μέσα στα πάθη και τις αδυναμίες, να μην έχει αγάπη η καρδιά μας για τίποτε και για κανένα. Έτσι δεν μπορούμε να προοδεύσουμε. Αν όμως συναισθανθούμε όλο αυτό το βάρος της αμαρτίας και τα βάλουμε σε μια ζυγαριά και τα δούμε τα έργα μας, και κάθε βράδυ σαν τον καλό έμπορο, λένε οι πατέρες, κάνουμε τον πνευματικό μας απολογισμό, τότε είμαστε σε καλό δρόμο. Και πρέπει αυτά τα δύο μαζί, να καταλάβουμε το βάρος της αμαρτίας μας για να εκτιμήσουμε και το μέγεθος του ελέους του Θεού. Μόνο αν ζήσουμε τη συντριβή θα απολαύσουμε τη χάρη. Μόνο αν εννοήσουμε πόσο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, μόνο τότε θα γνωρίσουμε πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Έχουμε τον αμαρτωλό άνθρωπο και τον Άγιο Θεό. Και παλεύουν τώρα. Παλεύουμε εμείς με τον εαυτό μας πρώτα και παλεύετε και μέσα μας το ποιος θα επικρατήσει. Σε αυτά τα αθλήματα μας καλεί η Αγία Ιερά αυτή περίοδος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Να κατανοήσουμε περισσότερο την αμαρτωλότητά μας τώρα. Μας βοηθά το κλίμα της Σαρακοστής και πάνω απ' όλα το πνεύμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως, να εκβάλουμε από μέσα μας κάθε ρήπο και κάθε αμαρτία και να γίνουμε από δούλοι ελεύθεροι. Με μετάνοια ειλικρινή να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να πάρουμε τη χάρη, δίνουμε τον αγώνα μας και περιμένουμε την ανταπόδοση, το έλεος του Θεού, για να φτάσουμε στην Ανάσταση, για να ζήσουμε Ανάσταση σε καινούργια ζωή, για να ζήσουμε την Ανάσταση στην αιώνια χαρά. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, και πρέπει να δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό, ότι ο Θεός μας οδήγησε να είμαστε μέσα σε αυτούς που λέει ο ψαλμωδός στη δοξολογία, που τον γνώρισαν. Γι' αυτό λέμε κάθε μέρα, παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Ένας που δεν γνώρισε Θεό, αλλιώς θα τον κρίνει ο Θεός. Αλλά εμείς γνωρίσαμε τον Θεό. Τώρα, να τον γνωρίσαμε, να τον ξέρουμε, να τον έχουμε ενώπιόν μας και να κάνουμε το διάλογο που σας είπα προηγουμένως, δεν σε θέλω, φύγε μακριά μου, νομίζω ότι είναι πολύ και δύσκολη η θέση μας, αλλά είναι και πάρα πολύ τραγικό να συμβαίνει αυτό. Άρα, με τη χάρη του Θεού, με το άπειρο έλεος του, με συντριβή και με μετάνοια, μπορούμε να διορθώσουμε πρώτα τον εαυτό μας,
να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπό μας που είναι η εικόνα Του και να εξητήσουμε το άπειρο έλεος του Θεού. Θα καταλήξουμε ότι είναι μεγαλύτερο το έλεος του Θεού. Άρα ό,τι αμαρτία διαπράξουμε, ο Θεός είναι έτοιμος να μας τη συγχωρήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα, να έχουμε καλή δύναμη στον αγώνα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εμείς ευχαριστούμε Πάτερ για όλα τα ψηφοφελή που ακούσαμε. Αν κάποιος ή κάποια αδελφή θέλει να ρωτήσει κάτι τον Πατέρα, να του απαντήσει πάνω σε αυτά που ακούσαμε, σχετικά με την αμαρτία, σχετικά με το έλεος του Θεού, μπορεί να ρωτήσει, να του δώσουμε το μικρόφωνο να ακουστεί. Οι πατέρες, αν θέλουν κάτι να πούν, ευχαρίστω. Λέμε, Πάτερ Αχίλιες, ότι είναι φυσικό να αμαρτάνουμε. Μας αποδείξετε ότι δεν είναι καθόλου φυσικό να αμαρτάνουμε. Η φύση μας είναι να μην αμαρτάνουμε. Του διαβόλου των φθόνων μπήκε η αμαρτία στη ζωή μας και έφερε τα κακά αυτά όλα. Θέλω να μας πείτε για τα πάθη. Ας πούμε, θυμώνουμε. Είναι φυσικό να θυμώνουμε. Γιατί είδες ο Θεός το θυμό, για να τον στρέφουν αντίον του αδελφού μου και όλα τα πάθη αυτά. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, το ξέρω. Ο θυμός είναι γέροντα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, πολύ γερό πάθος και έχει και κλίμακα. Άλλος θυμώνει λίγο, είναι ανάλογα με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Άλλος λιγώνει θυμώνει περισσότερο και άλλος θυμώνει πάντοτε. Δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθεί σε έναν άνθρωπο, είναι πάντα θυμωμένος. Αλλά νομίζω ότι και αυτό, γέροντά μου, εναπόκειται στον αγώνα του ανθρώπου και στη θέλησή του να διορθωθεί. Γιατί και τα πάθη, όταν η αμαρτία γίνει πάθος, όταν η αιμονή στην αμαρτία καταστήσει την αμαρτία πάθος, σίγουρα είναι δύσκολη η θεραπεία της. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος, ο συγγραφέας της Κλίμακος, τα ονομάζει φιλεπίστροφα. Άμα μπει ένα πάθος μέσα σου, άνετα, μπορείς, το ξεριζώνεις, αλλά και αυτά, επειδή είναι οι ιοί του διαβόλου, αγαπούν πάρα πολύ και επιθυμούν να σε γυρίζουν πίσω. Το βλέπουμε αυτό και στην κλίμακα. Στην κλίμακα το έχετε δει. Ανεβαίνει ο άνθρωπος να φτάσει, τσακ, τον πιάνει από το πόδι, τον ρίχνει. Γιατί έχει πάθει ο άνθρωπος και αδυναμίες, τον ρίχνει κάτω και πάλι πάνω. Και σε κάποιο σκαλοπάτι πάλι θα συναντήσει το διάβολο. Αλλά τελικά ευελπιστούμε ότι θα νικήσει το έλεος του Θεού. Αυτά τα πάθη τα καθημερινά στη ζωή μας, μας λέγανε οι πνευματικοί όταν είμαστε μικροί, δεν θα μουτζώνεις, δεν θα θυμώνεις, δεν θα εξοργίζεσαι, θα συγκρατείς το στόμα σου, δεν θα βρίζεις, λίγο-λίγο. Άμα αφαιθείς σε όλα, παραδίνεσαι στο διάβολο. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει? Κανείς, καμία? Κατανοητά όλα. Αν ήθελε τώρα κάποιος πατέρα Αχίλιε να τραβήξει τη συζήτηση εις βάθος, αν και έχει αγώνα από ό,τι είπατε, και πρέπει να συντομεύουμε, είπατε άβυσος, άβυσον επικαλείται, και ότι η μαγική εκείνη στιγμή που ετονίσατε ήταν αυτό το Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα μου του Ασώτου. Εκεί κρίνονται όλα. Σε εκείνο το Αναστάς πορεύσομαι. Οπότε δηλαδή, όπως είπε ο πατήρ Αχίλιος, θα πάρουμε χαμπάρι το που είμαστε, το που βρισκόμαστε και το που έχουμε να πάμε. Αν έχουμε αναμνήσεις από κάτι, έτσι ώστε να επιστρέψουμε. Αν ήθελε πάλι κάποιος να σας κρατήσει ακόμα περισσότερο, θα σας ρωτούσε, αφού υπάρχει αμέτρητο το έλεος του Θεού, άρα και η αγάπη του Θεού ξεπερνά τη δικαιοσύνη του, που λένε κάποιοι και ψάχνονται. Άρα είναι αγάπη, είναι δικαιοσύνη. Θα μπορούσαμε και αυτά να τα ρωτήσουμε. Πού θέλω να καταλήξουμε. Αυτό το Αναστάς πορεύσαμε προς τον Πατέρα μου. Όλοι μας σε κάποια στιγμή ίσως να θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε κάποιο πάθος. Και το ξεκαθάρισε απόλυτα ο Πατήρ Αχίλιος, ότι το πάθος δεν είναι μια απλή αμαρτία, είναι μια έξι. Είναι μια συνήθεια. Από εκεί αμέσως καταλαβαίνεις ότι έχεις πάθος.
Αν κάνει κάτι, κατά εξακολούθηση. Είναι αυτό το οποίο λέγεται και στους νομικούς όρους έγκλημα κατά εξακολούθηση. Όχι μια φορά, πολλές φορές. Οπότε λοιπόν, γιατί εμείς στη σύγχρονη αυτή εποχή που ζούμε, δίθεν σύγχρονη τέλος πάντων, όπως την λέω εγώ, δεν μπορούμε να δούμε πότε έχουμε μια έξι, μια συνήθεια, ένα πάθος, γιατί δυσκολευόμαστε, μήπως έχουμε απενοχοποιήσει μέσα μας κάποιες αμαρτίες, μήπως θεωρούμε ότι επειδή κάνουμε 10 καλά, αυτό το ένα το κακό θα ζυγίσουμε. Θα. Φίλε, τόσο σου κάνω εγώ Θεέ μου. Ας κάνω και ένα κακό, ας είναι και καθέξι. Και για να κλείσω, να μην μακρηγορώ. Η αγάπη λοιπόν του Θεού, ο Θεός είναι και αγάπη και δικαιοσύνη, ερωτώ. Πότε ένας άνθρωπος πρέπει να σταματήσει να περιμένει στο έλεος του Θεού, λέγοντας Κύριε, 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 για να ακούει από το Ευαγγέλιο ότι ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλεία των ουρανών. Μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε αυτό το πάθος μας, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει, τέλος πάντων, να αναστηθούμε κι εμείς και να επιστρέψουμε προς τον Πατέρα μας. Κοιτάξτε, πολύ ωραία αυτά που είπατε, αδελφέ. Πατέρα Αμβρόσιε, μας εμποδίζει ο διάβολος αφενός που είσατε έτοιμος να μας υπαρπάξει και ό,τι καλό πάμε να κάνουμε, όποια θεραπεία θέλει να τη χαλάσει για να μείνουμε στο κράτος του, στην κυριαρχία του και βέβαια μας εμποδίζει αυτά όλα που είπα στο διάλογο του ανθρώπου με τον Θεό, μας εμποδίζει η δική μας τακτική. Αυτός ο άνθρωπος που έλεγε στο Θεό «Φύγε από μένα, εσύ διδάσκεις δικαιοσύνη, αλλά εγώ χαίρομαι στην αδικία, εσύ αναπάβεσαι στην καθαρότητα της ψυχής, αλλά εμένα μου αρέσει ο βούρκος», δεν έχει έρθει σε αυτόν, δεν έχει έρθει.